έννοιας που στον 20ο αιώνα ονομάστηκε φτηνή χάρις, cheap grace. Την πεποίθηση δηλαδή πως ο πιστός μπορεί να φτάσει στην Ανάσταση χωρίς μετοχή στις οδύνες και το πάθος που συνεπάγεται το μυστήριο του Σταυρού. Η εμπειρία όμως ήταν σημαντική και πρωτόγνωρη για τους παιδικοστιανούς όχι μόνο στη χαρισματική, αλλά και στην κοινωνική της διάσταση. Οι κοινότητες των παιδικοστιανών ήταν οι πρώτες, αν και όχι χωρίς εσωτερικές τριβές και αντιρρήσεις, που ξεπέρασαν σε μια εποχή τυφλού φιλετικού φανατισμού τα διαχωριστικά όρια μεταξύ λευκών και μαύρων ή Ινδιάνων και επίκων στην Λατινική Αμερική. Παρόμοια ριζοσπαστική τάση υιοθέτησαν και σε θέματα φύλου, επιτρέποντας την ενεργού παρουσία των γυναικών στις συνάξεις τους, αλλά και σε θέματα κοινωνικού στάτους, δίνοντας πρωτεύουσα θέση στους εκπροσώπους της εργατικής τάξης, οι οποίοι αποτελούσαν την πλειονότητα του κινήματος. Κοινωνική και χαρισματική διάσταση αλληλοδιαπλέκονται, μια από την Ιεραποστολή που πυροδότησε το κίνημα της Αζούζα Στρίτ, αποδέκτης των χαρισμάτων του πνεύματος, θεωρούνταν η κοινότητα και όχι τα άτομα. Η πνευματική ανάπτυξη και πρόοδος ήταν υπόθεση της κοινότητας και όχι του καθενός πιστού χωριστά. Δεν είχε νόημα κάποιος να προχωρεί ατομικά προς την αγιότητα τη στιγμή που τα υπόλοιπα μέλη της κοινότητας παρέμεναν εγκλωβισμένα στην ανοριμότητά τους. Αν το αληθινό σημείο του βαπτίσματος του πνεύματος ήταν η αγάπη για τους άλλους, η κοινοτική φανέρωση αυτής της αγάπης έγκυται στην ικανότητα των χριστιανών να φροντίζουν τους αδελφούς και να τους σέβονται πέρα από τα όρια που θέτουν το φύλο, η φυλή, η τάξη ή η ηλικία, τα οποία συνήθως διαφοροποιούν τους ανθρώπους και τους οδηγούν σε συγκρούσεις. Παρόλο όμως τις αγαπητές θρησκευτικές προθέσεις τους, οι πρώτοι παιδικοστιανοί χαρακτηρίζονταν από μια έλλειψη ανεκτικότητας προς τους άλλους χριστιανούς. Μια τάση περί χαράκτησης προς τα έξω, αλλά και εσωτερικών τριβών προς τα μέσα, που τους οδήγησαν σε περαιτέρω διασπάσεις. Έβλεπαν εχθρούς όπου κι αν κοιτούσαν και κοιτούσαν παντού. Πρωτεστάντες, ρωμαιοκαθολικοί, εκπρόσωποι της οικουμενικής κίνησης, όλοι θεωρούνταν εκφραστές ενός αθεράπευτα εκπεσόντος χριστιανισμού. Οι ίδιοι, με μια βεβαιότητα σχεδόν πρωτόγονη στον ακλόνητο χαρακτήρα της, δεν είχαν την παραμικρή αμφιβολία πως ήταν οι μόνοι κάτοχοι της αλήθειας και μόνο της αλήθειας. Πάμε στο δεύτερο κομμάτι για την πλανητική εξάπλωση του παιδικοστιανισμού. Το να περιορίσουμε σήμερα τη συζήτηση περί παιδικοστιανισμού στην κοινότητα που ξεπίδησε από την εκκλησία της Αζούζα Στρίτ θα ήταν εντελώς λαθασμένο. Ο σημερινός παιδικοστιανισμός, όπως προανέφερα, δεν αποτελεί ένα βορειοαμερικανικό φαινόμενο. Το κίνημα εξαπλώθηκε ραγδαία, κυρίως στις χώρες του Νότου, δηλαδή στη Λατινική Αμερική, Ασία, Αφρική. Η παραπάνω παρατηρήση όμως δεν αναφέρεται τόσο σε γεωγραφικό εντοπισμό του κινήματος, αλλά και στην ποιοτική του μετάλλαξη. Η δύναμη του σύγχρονου παιδικοστιανισμού εστιάζεται κυρίως στην ικανότητά του να προσαρμόζεται και να μπολιάζεται από τις ποικίλες ιδιαίτερες παραδόσεις των κοινωνιών στις οποίες εξαπλώνεται. Υιοθετώντας τη γλώσσα, τη μουσική, τις τελετουργίες παραδόσεων εντελώς διαφορετικών μεταξύ τους και κρατώντας ως οδηγητικό μοτίβο το χαρισματικό στοιχείο, μπόρεσε να διεμβολήσει τη θρησκευτική ζωή εκατομμυρίων ανθρώπων σε όλο τον πλανήτη. Η έμφαση που δίνει το κίνημα στην ελευθερία που χορηγεί το Πνεύμα του Θεού αντιστρατεύεται κάθε έννοια ομογενοποίησης, δίνοντάς το χαρακτήρα ενός καλλιδοσκοπίου θρησκευτικών πρακτικών και πεποιθήσεων. Η σύγχυση σχετικά με το ποια εκκλησία μπορεί να θεωρηθεί παιδικοστιανική και ποια όχι, επιδεινώνεται από το γεγονός πως από τη δεκαετία του 1960 και μετά, τόσο οι μεγάλες προτεσταντικές ομολογίες, όσο και η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία, υιοθέτησαν στοιχεία του χαρισματικού κινήματος στην προσπάθειά τους να ανταγωνιστούν τους παιδικοστιανούς με τα δικά τους όπλα. Η σύγχυση έχει καταστεί πλέον τόσο μεγάλη, που σχετικοί μελετητές θεωρούν
πως η συζήτηση περί περικριστιανισμού γίνεται πλέον μέσα σε ένα τόσο θολό τοπίο που οι όροι έχουν χάσει τον ειδοποιό χαρακτήρα τους. Υιοθετώντας έτσι γενικόλογους όρους, μιλούν για περικριστιανισμό κάθε φορά που διακρίνουν μια χριστιανική εκδοχή της θρησκευτικής πίστης που να είναι πνεύματοκεντρική, που να δίνει έμφαση στη λατρεία και την τελετουργία και πρωτίστως επιβεβαιώνει την συνεχή εμφάνιση θαυμάτων, δίνοντας σε αυτά κεντρική θέση στη ζωή της κοινότητας. Όταν όμως οι ερωτήσεις αρχίζουν να γίνονται πιο συγκεκριμένες, όταν δηλαδή αναρωτιέται κανείς πώς ακριβώς λαμβάνει κάποιος το Άγιο Πνεύμα, ποια είναι ακριβώς η σχέση και η διάκριση ανάμεσα σε βάφτισμα του Πνεύματος, δικαίωση και αγιοποίηση, πώς σχετίζεται ή ταυτίζεται το Πνεύμα με την έννοια του Θεού, τότε οι αποκρίσεις που λογίζονται περικριστιανικές αρχίζουν να διαφοροποιούνται και να αποκλίνουν σε μεγάλο βαθμό. Οι σύγχρονες περικριστιανικές κοινότητες είδαν τη λατρεία, τη μουσική, την αρχιτεκτονική των συγχρόνων χριστιανών ως βαρετή, ανούσια και προβαλιστική. Θεώρησαν πως απηχούσε την πολιτιστική ταυτότητα και τον εξουσιαστικό λόγο των λευκών Αγγλοσαξώνων Προτεσταντών. Η λατρεία των άλλων Προτεσταντών θύμιζε στους περικριστιανούς ατμόσφαιρα κηδείας, έμοιαζε να απευθύνεται σε έναν μη ανασκημένο Μεσσία. Οι ίδιοι ήταν έτοιμοι να υιοθετήσουν μορφές μουσικής που είχαν αυτοσχεδιαστικό και διονυσιακό χαρακτήρα, όπως η τζαζ, η λάτι ή η αφροαμερικάνικη μουσική. Υιοθετώντας τη γλώσσα της αυτοπραγμάτωσης, είδαν την εμπειρία της Ρουσουλαλίας στον δρόμο που οδηγεί στην προσωπική ευτυχία, στην αίσθηση της ενδυνάμωσης του εαυτού απέναντι στην απειλητική πραγματικότητα, στην απομάκρυνση του στρες, στο χειρισμό των αρνητικών συναισθημάτων, εν ολίγης, ως μια στρατηγική επιβίωσης σε έναν πολύπλοκο κόσμο, εντός του οποίου η παρουσία του νοήματος γίνεται όλο και λιγότερο αισθητή. Παρόμοια στάση επέλεξαν και οι περικριστιανοί κήρυκες που θεώρησαν πως το κήρυγμα οφείλει να είναι αφόρμητο και αυτοσχεδιαστικό, να ακολουθεί τους πυνθήρες του πνεύματος έτσι που ένα γραπτό καθορισμένο από το προτέρων κήρυγμα να αγγίζει τα όρια της ιεροσυγείας. Κατά συνέπεια, το γεγονός πως άτομα της εργατικής τάξης έδωσαν συνολικά τον τόνο και καθόρισαν το γενικότερο γούστο στη ζωή της κοινότητας, θεωρήθηκε ως εφρόσιμη κατάκτηση και όχι ως μίζερη κατάσταση παρακμής. Δύο από τις πιο χαρακτηριστικές τάσεις της σύγχρονης εξέλιξης του περικριστιανισμού είναι οι εκκλησίες του Ευαγγελίου της Ευημερίας, αυτό που ονομάζεται Prosperity Gospel, και οι εκκλησίες που εστιάζουν την προσοχή τους στη συνοχή και κοινωνική πρόοδο των πιστών τους. Στην πιο δική του εκδοχή, το Ευαγγέλιο της Ευημερίας απευθύνεται σε άπλιστους χριστιανούς που ζουν μέσα σε μια εποχή αυθονίας και κηρύττει το Ευαγγέλιο αυτό πως αν έχεις πίστη στον Θεό θα εξασφαλίσεις μια ζωή οικονομικής ασφάλειας και άνεσης. Το κίνημα αυτό εμφανίζεται έτσι ως μια εγγυημένη από τον Θεό εκδοχή του Αμερικάνικου ονείρου. Ένα σπίτι, μια δουλειά, υγεία και τα αγαπημένα πρόσωπα και ένας παχυλός λογαριασμός στην τράπεζα. Πρόκειται για την παμπάλια ταύτιση ευσεβών όθων και πραγματικότητας που οι σύγχρονοι αυτοί περικριστιανοί υιοθέτησαν και ενεργοποίησαν εφαρμόζοντας τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος στα οικονομικά θέματα. Κάποιοι όμως θεωρούν πως μια τέτοια κριτική είναι υπεραπροστευτική και άδικη στο βαθμό που εφαρμόζεται στις περικριστιανικές κοινότητες του τρίτου κόσμου. Οι μελετητές αυτοί επισημαίνουν πως το Ευαγγέλιο της Ευημερίας αναφέρεται σε εντελώς διαφορετικά πράγματα όταν το ακροατήριο μεταφέρεται από τη Βόρεια Αμερική, την ευημερούσα Βόρεια Αμερική, στις χώρες του υπανάπτυκτου Νότου. Στην πρώτη περίπτωση αυτή της Βόρειας Αμερικής πρόκειται για τη δικαίωση φαινομένων υπεραφθονίας, αποφυσάβρησης, απληστίας και καταναλωτισμού, ενώ στη δεύτερη, αυτή των χωρών του Νότου, πρόκειται για ένα πόλεμο ενάντια στη δυστυχία, την ανέχεια, την πείνα, την αρρώστια και την απελπισία. Στις πιο νυφάλιες εκδοχές του, αυτές των εκκλησιών του αναπτυσσόμενου κόσμου, το Ευαγγέλιο της Ευημερίας αναφέρεται στη μέρημνα του Θεού για τις ζωτικές ανθρώπινες ανάγκες,
ανάγκες που δεν εξαντλούνται στις πνευματικές, αλλά αντιμετωπίζοντας τον άνθρωπο ως ψυχοσωματική οντότητα, σέβονται και λαμβάνουν υπόψη συνολικά την ανθρώπινη επιθυμία. Ίσως η πεντηκοστιανική εκκλησία να έφτασε στην υπερβολή, αλλά αυτό συνέβη γιατί πρώτα οι άλλες χριστιανικές εκκλησίες είχαν πολύ ξεχάσει τον όλο άνθρωπο, απευθυνόμενες σε ένα εκπνευματισμένο φάντασμα, χωρίς κοινωνική ζωή και ανάγκες πέρα από την απόκτηση της άλλης ζωής. Η τελευταία αυτή παρατήρηση έρχεται να επιβεβαιωθεί από σύγχρονες μελέτες που δείχνουν πως οι χριστιανικές κοινότητες που ανθούν και επεκτείνονται με γοργούς ρυθμούς της μέλλον μας σε όλες τις μεριές του πλανήτη δεν είναι ούτε οι φονταμεταλιστικές εκείνες που εστιάζουν με νομικιστικό τρόπο στην εξωτερική συμπεριφορά, τον ντύσιμο ή τον τρόπο διασκέδασης, ούτε όμως και οι βαθιά εκοσμικευμένες κοινότητες που ακολουθούν σε όλα το σειρμό της εποχής. Αντίθετα, ανθούν οι κοινότητες οι οποίες, χωρίς να επιχειρούν την ανατροπή των υπαρχουσών πολιτικοκοινωνικών δομών ή την αμφισβήτηση της κυβερνητικής πολιτικής, χωρίς δηλαδή να λαμβάνουν επαναστατικό πολιτικό χαρακτήρα, επιχειρούν να καταστήσουν την εκκλησιαστική κοινότητα μια εναλλακτική πραγματικότητα, η οποία λαμβάνει σοβαρά υπόψη το ευαγγελικό μήνυμα, κάνοντας πράξη τη σύγχρονη αποφρηματική φράση ενός θεολόγου πως η Εκκλησία δεν έχει μια κοινωνική ηθική, αλλά συνιστά μια κοινωνική ηθική. Οι κοινότητες αυτές είναι στην πλειοψηφία τους πεντηκοστιανικές και βρίσκονται στον αναπτυσσόμενο κόσμο. Χαρακτηριστικό τους γνώσμα είναι πως παρουσιάζουν μια ποικιλία κοινωνικών προγραμμάτων που απευθύνονται στις ανάγκες της κοινότητας και είναι γηγενή και αυτοεξυπηρετούμενα, χωρίς εξάρτηση από εξωτερικούς χορηγούς. Τα προγράμματα αυτά περιλαμβάνουν ένα μεγάλο έργος δραστηριοτήτων, τα λέω τροχάδι. Φιλανθρωπική διαγωνία, παροχή τροφής, ρούχων, στέγης. Διαχείριση έκτακτων περιστάσεων, τόσο συχνών στις κοινωνίες, πλημμύρες, σιτοβίες, σεισμούς. Εκπαιδευτική μέρημνα, ειδική σταθμή, σχολεία, γενικότερη καθοδήγηση. Συμβουλευτικές υπηρεσίες ψυχολογικού τύπου, βοήθηση στην αντιμετώπιση εθισμών από αλκοόλ ή από ναρκωτικά, περιπτώσει διαζυγίων ή κλινικής κατάθλιψης. Οικονομική βοήθεια που προαγάγει την περαιτέρω ανάπτυξη του ατόμου, όπως η χορήγηση μικρών δανείων για την ανάπτυξη μικρών επιχειρήσεων, εκπαίδευση κατάλληλη για την έβρεση εργασίας, βοήθεια για την απόκτηση μιας ανεκτικής κατοικίας. Ιατρική μέρημνα, καλλιέργεια των τεχνών, διδασκαλία μουσικής, χορού, θεάτρου και μια πολιτική αλλαγή που την έννοια της αντίδρασης σε φαινόμενα διαφθοράς ενδιαφέρουν τις τοπικές εκλογές, συνηγορία για δίκαιες εργατικές αμοιβές. Αυτό που πρέπει να επισημανθεί και που αγγίζει όλα τα παραπάνω προγράμματα είναι πως αυτά δεν προκύπτουν ως υπηρεσίες που χορηγούνται άνωθεν σε ανώριμους και ανίκανους να επιζήσουν ανθρώπους, αλλά προκύπτουν ως αποτέλεσμα συλλογικής συμμετοχής και ευθύνης, ως η πορεία μιας κοινότητας εν σώματι προς το οριμότητα. Και πάμε στο τρίτο μέρος της εισήγησης. Υπάρχει κάτι που μπορούμε να μάθουμε από τους πεντηκοστιανούς. Ο μεγάλος Γάλλος θεολόγος Ιβγον Γκραμ, στη μελέτη του «Αληθινή και σφαλμένη μεταρρύθμιση στην Εκκλησία», που γράφηκε στα μέσα του 20ου αιώνα και θεωρείται σήμερα κλασικό έργο στον χώρο της εκκλησιολογίας, προδιορίζει και αναλύει τις προϋποθέσεις εκείνες που είναι απαραίτητες για να είναι εφικτό μια μεταρρυθμιστική κίνηση να αναδειχθεί σε γνήσια εκκλησιαστική δημιουργία, αυθεντική φανέρωση των χαρισμάτων του Πνεύματος και όχι μια ανθρώπινη προσπάθεια με ορατή κατάληξη το σχίσμα. Οι τέσσερις προϋποθέσεις που αναπτύσσει είναι οι εξής. Πρώτον, το πρωτείο της αγάπης και η γνήσια ποιματική μέρημνα. Δεύτερον, η διατήρηση της κοινωνίας με το σώμα της Καθολικής Εκκλησίας. Τρίτον, το να εμφορούνται οι μεταρρυθμιστές από πνεύμα υπομονής όσον αφορά τις καθυστερήσεις που μπορεί να εμφανιστούν στην υιοθέτηση και αποδοχή του μεταρρυθμιστικού πνεύματος από την άνωθεν ιεραρχία. Και τέταρτον, η γνήσια ανανέωση μέσω της επιστροφής στις αρχές της παράδοσης και όχι μέσω της βίαιης εισαγωγής ενός νεοθερισμού.
και μια εντελώς σχηματική παρουσίαση του περιπουστανικού κινήματος, σαν αυτή που επιχείρησαμε απόψε εδώ, είναι αρκετή για να υποψιαστούμε πως το κίνημα αυτό παραβίασε και τις τέσσερις παραπάνω προϋποθέσεις, επιχειρώντας προγραμματικά ένα σχίσμα εντός της Εκκλησίας και όχι μια ανανέωσή της σύμφωνα με τις αρχές της πρωτοξενικής παράδοσης όπως επαγγελόταν. Τα διαδοχικά σχίσματα εντός του ίδιου του περιπιστωτικού κινήματος πιστοποιούν επιπλέον τόσο την απουσία του πνεύματος της αγάπης, όσο και το έλλειμμα της πνευματικής διακονίας και της αποφυγής του σκανδαλισμού των ελαχίστων αδελφών. Δεν υπήρχε ίχνος υπομονής, αντίθετα επικράτησε η ολοφάνερη ανυπομονησία να δημιουργηθεί κάτι οριζικά καινούριο εδώ και τώρα, ανεξάρτητα από την αποδοχή του κινήματος από οποιαδήποτε εκκλησιαστική ιεραρχία, που ήδη βέβαια ήταν συχνή εντός του προστατικού κλίματος που επώσε τον περικουστιανισμό. Η επιστροφή τέλος στην πρωτοξενική παράδοση των χαρισμάτων και η επίκληση της Πεντηκοστής ήταν χρήσιμη ως πολεμική αιχμή, αλλά ψευδής, αν ομολογιστεί κανείς το περιεχόμενό της. Το κίνημα της Πεντηκοστής, το νεωτερικό κίνημα της Πεντηκοστής, έχει πολύ περισσότερο κοινά με την άπληστη αναζήτηση εμπειριών από το σύγχρονο άνθρωπο που ξεπρόβαλε από τα ερείπια του αστικού πολιτισμού, τον άνθρωπο που προέταξε το αίτημα της αυτοπραγμάτωσης ενάντια σε αυτό της αυτοπιθάρξης, παρά με το πνεύμα που διακρίνει κανείς στις πράξεις των Αποστόλων ή στις επιστολές του Αποστόλου Παύλου. Το σύγχρονο με το πεντηκοστιανικό κίνημα βιβλίο του William James για τις ποικίλες εκφράσεις της θρησκευτικής εμπειρίας, που διαβάστηκε και επηρέασε πολύ τη θρησκευτική ατμόσφαιρα της εποχής εκείνης, έχει να μας πει πολύ περισσότερα για το πνεύμα των πεντηκοστιανών από ότι η Καινή Διαθήκη. Κι όμως, όσο δρυμία και ταυτόχρονα δίκαιη και αν είναι η κριτική μας, δεν πρέπει να αποσιωπηθεί πως το κίνημα της Πεντηκοστής ξεπίδησε μέσα σε ένα κλίμα ενός χριστιανισμού άνεκρου, συμβατικού και κομφορμιστικού, που είχε συμβιβαστεί με τις αρχές του νεότερου φιλελευθερισμού και τα προτάγματα του σύγχρονου έθνους κράτους, ξεχνώντας εν πολλοίς το Ευαγγελικό μήνυμα. Αυτή η θέληση να καλυφθεί ένα ολοφάνερο κενό στην πνευματική ζωή των εταιρικών ανθρώπων εξηγεί και τη μεγάλη επιτυχία του κινήματος, που του επέτρεψε να εξελιχθεί από μια αμερικανική υπόθεση σε παγκόσμιο κίνημα. Και χρησιμοποιώ σκοπίμως τη λέξη κίνημα, γιατί ο σύγχρονος πλανητικός περικουστιανισμός συνιστά ένα θρησκευτικό μόρφωμα που κατόρθωσε μεν να μην περιοριστεί στα όρια της σέκτας, αλλά δεν μπόρεσε ποτέ να γίνει και εκκλησία, συνιστώντας έτσι ένα μόρφωμα διαφορετικό από το δύο αυτά που είχε μελετήσει η κοινωνιολογία της θρησκείας των αρχών του 20ου αιώνα. Η Ρωμανοκαθολική Εκκλησία, όπως είπα και πριν, διαβλέποντας την ισχύ του περιπουσιανικού κινήματος και παρατηρώντας την αιμορραγία των δικών της κοινοτήτων, τα μέλη των οποίων την εγκατέλειπαν ως χάρη της φιλόξενης αγκαλιάς των πεντηκοστιανών, επιχείρησε μια σοβαρή προσπάθεια να εντάξει το χαρισματικό κίνημα στους κόλπους της. Το καθολικό χαρισματικό κίνημα έχει τις απαρχές του σε μια συνάντηση Αμερικανών Ρωμαιοκαθολικών το 1967 και ενισχύθηκε ιδιαίτερα το 1971 ο καρδινάλιος Λέο Σουένεμς, ένας από τους πλέον σημαίνοντες καρδιναλίους κατά τη Δεύτερη Βατικανή Σύνοδο, ορίστηκε υπεύθυνος του κινήματος. Παράλληλα, ποντίφηκες όπως ο Παύλος ο Έκτος, ο Ιωάννης Παύλος ο Δεύτερος και ο Βενέδικτος ο 16ος αναγνώρισαν το κίνημα και χαιρέτησαν την παρουσία και πνευματική δράση των χαρισματικών ρωμαιοκαθολικών. Το 2002 οι ρωμαιοκαθολικοί χαρισματικοί αριθμούσαν περίπου 120 εκατομμύρια πιστούς. Ο Πάπας Ιωάννης Παύλος ο Δεύτερος, χαιρετώντας το 1992 τη σύναξη των ρωμαιοκαθολικών χαρισματικών, έκανε παρατηρήσεις ιδιαίτερα αποκαλυπτικές σχετικά με το πώς η Εκκλησία μπορεί να ενσωματώσει δημιουργικά ένα χαρισματικό κίνημα. Λέει ο Ιωάννης Παύλος ο Δεύτερος. Η εμφάνιση της αναγέννησης που ακολούθησε τη δεύτερη σύνοδο του Βατικάνου υπήρξε ένα ιδιαίτερο δώρο του Αγίου Πνεύματος προς την Εκκλησία. Ήταν ένα σημάδι της επιθυμίας ενός μεγάλου μέρους των Καθολικών να ζήσουν με μεγαλύτερη πληρότητα την κλίση
και το αξίωμα που έλαβαν κατά το βάπτισμα ως ευθυμένοι ιοί και θυγατέρες του Πατρός. Να γνωρίσουν την απολυτρωτική δύναμη του Σωτήρα μας Χριστού μέσω μιας πιο έντονης εμπειρίας ατομικής ή συλλογικής προσευχής και να ακολουθήσουν τη διδασκαλία της Γραφής διαβάζοντάς την υπό το φως του ίδιου Πνεύματος που ενέπνευσε τους συγγραφείς της. Σίγουρα ένα από τα πιο σημαντικά αποτελέσματα αυτής της πνευματικής αφύπνισης ήταν ότι αύξησε τη δίψα της αγιότητας, η οποία μπορεί να γίνει ορατή στις ζωές μεμονωμένων ανθρώπων, αλλά και ολόκληρης της Εκκλησίας. Πρέπει να πιστούμε πως μια βαθιά αίσθηση της παρουσίας του προσώπου και των έργων του Αγίου Πνεύματος ανταποκρίνεται στις ανάγκες των καιρών μας, καθώς το Άγιο Πνεύμα βρίσκεται στο κέντρο της χριστιανικής ζωής και είναι η πηγή και η δυναμική ισχύ της αναγέννησης της Εκκλησίας. Αυτή τη στιγμή της ιστορίας της Εκκλησίας, η χαρισματική αναγέννηση μπορεί να διαδραματίσει ένα σημαντικό ρόλο προωθώντας την τόσο αναγκαία υπεράσπιση της χριστιανικής ζωής σε κοινωνίες όπου η εκοσμίκευση και ο ηλισμός έχουν εξασθενήσει την ικανότητα πολλών ανθρώπων να ανταποκρίνονται στο Πνεύμα και να διακρίνουν την αγαπητική κλίση του Θεού. Η συνεισφορά σας στον επανευαγγελισμό της κοινωνίας θα γίνει πρωτίστως μέσω της προσωπικής μαρτυρίας του εν ημίν κατοικούντος Πνεύματος και μέσω της εκδήλωσης της παρουσίας του, δια των έργων της αγιότητος και της αλληλεγγύης. Η μαρτυρία μιας χριστιανικής ζωής είναι η πρώτη και αναδικατάστατη μορφή ιεραποστολής. Δεν τελειώνει το παράθυμα και νομίζω πως όταν συζητήσουμε την τελειώση στη συζήτηση μπορεί να προέρχεται από την Ρωμαϊκή Εκκλησία, νομίζω είναι ιδιαίτερα διδακτικό και ωφέλιμο για μας. Τέλος, ένα μικρό σχόλιο για την κατάσταση στη σύγχρονη Ελλάδα. Στον δημόσιο κόσμο, ιδιαίτερα στην Ελλάδα, η παρουσία των περιχριστιανών σήμερα είναι μάλλον ισχυρή αριθμητικά. Δραστηριοποιούνται κάποιες μικρές κοινότητες που λειτουργούν μάλλον ως σέκτες, με εμφανώς συντηρητική, αν όχι φοβική στάση απέναντι στις εξελίξεις του σύγχρονου κόσμου. Η ισχυρή αυτή παρουσία εξηγείται από κάποιους ως η εμφανής απόδειξη της αδιαφεσβήτητης παρουσίας και διακονίας της Ορθόδοξης Εκκλησίας στην ελληνική κοινωνία. Άλλοι, ίσως πιο κριτικοί, πιο ρεαλιστές, δεν ξέρω, θεωρούν πως ξενόφερτα φαινόμενα, όπως ο περιχριστιανισμός, δεν ευδοκιμούν στο γενικό έδαφος, γιατί ο λαός μας δεν εκλαμβάνει τα θρησκευτικά πράγματα τόσο σοβαρά, θεωρώντας τα απλά ως την αναγκαία δημόσια λειτουργία για τον καλό του τόπου ή ως μια ιδιωτική θρησκευτική υπόθεση, η οποία περιορίζεται στα εθνικώς παραδεδομένα και όχι ως την κλίση του Θεού για μια αναγέννηση του ανθρώπινου βίου, τόσο σε προσωπικό, όσο και σε δημόσιο, συλλογικό επίπεδο, εντός του σώματος του Χριστού που είναι η Εκκλησία. Τότε γιατί συζητούμε το θέμα στην Ελλάδα σήμερα? Θα προτείναμε δύο συμπληρωματικές μεταξύ τους απαντήσεις. Καταρχάς, επειδή δεν γνωρίζουμε αν η πολιτισμική ομογενοποίηση που σήμερα βλέπουμε να προχωρά ταχύτατα δεν κάνει και την ελληνική κοινωνία μελλοντικά πρόσφορο έδαφος για ανάλογα σκεπτικά φαινόμενα. Και δεύτερον, και νομίζουμε ακόμα πιο άμεσα σημαντικό λόγο, γιατί οφείλουμε να αναρωτηθούμε ως Ορθόδοξη Εκκλησία της Ελλάδος αν η πνευματική μας διακονία και η πνευματική μας ζωή παρουσιάζουν το κενό εκείνο στο οποίο μπορεί να εμφυλοχωρήσουν και να βλαστήσουν ερευνητικές παραφιάδες. Ή αν πιο απλά, αλλά εξίσου οδυνηρά, το κενό αυτό έχει γίνει αφορμή για να βλαστήσει και να κυριαρχήσει η θρησκευτική αδιαφορία, κάτι που είναι φανερό που συνιστά μια ορατή πραγματικότητα για τη σύγχρονη Ελλάδα. Το Πνεύμα μη σβαίνεται, μας προτρέπει ο Απόστολος Παύλος. Και συχνά, στις συνάξεις όπως αυτή, η φράση «αναζωπηρούσε το χάρισμα» εμφανίζεται στα χείλη πολλών ομιλητών. Τι αντίκτυπο έχουν όμως τα λόγια αυτά στις ζωές των σημερινών χριστιανών στην Ελλάδα? Μήπως σε μια κοινωνία που η κοσμίκευση έχει γίνει ο αέρας που αναπνέουμε και η καθημερινή μας ζωή εξελίσσεται σαν να μην υπάρχει Θεός, τα λόγια αυτά λειτουργούν απλά ως ιδεολογική φενάκη?
Μπορούμε βέβαια ως Ορθόδοξοι να ισχυριζόμαστε αυτάριστα πως ο Προτεσταντισμός σήμερα βρίσκεται σε τροχιά παρακμής και φαινόμενα όπως ο Πεντηκοστιανισμός επιβεβαιώνουν τον εκφυλισμό. Μήπως όμως η πλανητική εξάδωση των χαρισματικών κινημάτων Πεντηκοστιανών και μη επιβεβαιώνουν τη δραματική ανάγκη του σύγχρονου ανθρώπου για μια ζωή που τα σημάδια της Βασιλείας του Θεού που έρχεται θα είναι παρόντα με πιο φανερό τρόπο ήδη εδώ και τώρα. Μήπως αντί να αναλωνόμαστε μόνο σε μια δρυμύτατη κριτική των εσφαλμένων δοξασιών και πρακτικών των Πεντηκοστιανών, θα πρέπει να στρέψουμε την προσοχή και την κριτική στις δικές μας αδυναμίες, προσπαθώντας να πληρώσουμε το πνευματικό κενό που χαίνει όλο και μεγαλύτερο στις ζωές των δικών μας πιστών. Η ερώτηση του Αποστόλου Παύλου προς τους χριστιανούς της Εφέσου, όταν βαπτιστήκατε, λάβατε το Άγιο Πνεύμα, είναι μια ερώτηση που συνεχίζει να απευθύνεται σε όσους θεωρούν τους αυτούς τους χριστιανούς σε κάθε εποχή. Το να απαντάμε αποκαλύπτοντας την γένεια των άλλων χριστιανών και μόνοι, δεν είναι σίγουρα η απάντηση που θα επιζητούσε ο Απόστολος Παύλος. Σας ευχαριστώ. Στο βιβλίο της Μητροπόλεως μας, καθώς κινδύνει γεμάτη αγωνία και παρακολουθούνται στις εξελίξεις, προβληματιζόμαστε, ανησυχούμε, δραστηριοποιούμεθα. Και με δύο λέξεις να χρησιμοποιήσω την έκφραση και εγώ του Αποστόλου, θέλουμε την αναζωπήρωση του χαρίσματος για να μπαίνει η Εκκλησία εις τον αιώνα, η Εκκλησία του Αγίου Πνεύματος, διότι όλων συγκροτεί των θεσμών της Εκκλησίας το Άγιο Πνεύμα που γνωστό έγινε στον κόσμο με την κάθοδο του Χριστού στη γη και την μέρα της Πεντηκοστής κυρίως ότε οδήγησε τους πιστούς εις πάσαν την αλήθεια στον ασφαλή δρόμο της θεώσεως με την χάρη. Σας ευχαριστούμε γιατί ακόμη με πρωτότυπο και σύγχρονο τρόπο δεν αναλωθήκατε στο να κάνετε συγκρίσεις, όπως είπατε, και μείνατε σωστά στον χώρο της αυτοκριτικής. Ο μακαριστός προκάτοχός μου ο Παντελήμων, προπολών ετών, δεκάδων ετών, είχε ασχοληθεί με το θέμα των αιρέσεων, καθώς ήταν και υπεύθυνος της Αποστολικής Διακονίας και είχε εκδώσει φυλάδια που ανεφέρονται σε ομάδες προτεσταντικές και είχε μπει σε λεπτομέρειες συγκριτικές, μάλλον θα έλεγα, που αφορούσαν